ping pong, ναι. Βγαίνουμε στον αέρα και εγώ απλά πιάνω τον μπαλάκι από κάπου. Γιατί όχι. Καλό είναι αυτό. Γενικά να έχει οργανωμένη και πάνω στο παιχνίδι το, new, το ping pong newsfeed. Έτσι πιστεύει. Βεβαίω, έτσι πιστεύω. Ping pong newsfeed λοιπόν. Κάθε εβδομάδα παίζουμε ping pong. Και όποιο χάνει, διαβάζει. Τις πιο άχρηστες ειδήσεις της εβδομάδας. Θα προσπαθήσω αυτήν την εβδομάδα γιατί την προηγούμενη νομίζω είχα χάσει. Εντάξει, συνέχεια χάνεις. Δεν χάνω συνέχεια. Δεν χάνω συνέχεια. Να πούμε ότι μια εβδομάδα είχα κερδίσει και στο καραόκι και στο ping pong. Έτσι δεν είναι. Ακόμα τη θυμάσαι. Ακόμα τη θυμάμαι. Γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην ιστορία. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ελ, ελ. Έλα! Ο δρόμος προς την ευτυχία. Οι Γάλλοι προτιμούν το σεξ, ενώ οι Γαλλίδες το φαγητό. Οι Γάλλοι πιστεύουν ότι το σεξ είναι ο πιο σίγουρος δρόμος προς την ευτυχία. Ενώ οι Γαλλίδες δηλώνουν ότι το κλειδί της ευδαιμονίας είναι το φαγητό, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη. Αυτή που μας πέρασε. Αυτή πάρα πολύ ωραία. Η σοκολάτα, το τυρί και το φουά γκρά είναι στην κορυφή της λίστας των τροφών που φέρνουν ευτυχία, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Harris Interactive. Οι γυναίκες προτιμούν τη σοκολάτα και τις φράουλες, ενώ οι άντρες το φουά γκρά και τις μπριζόλες. Καταλαβαίνεις γιατί οι άντρες, παραδείγματος χάρη, είμαστε πιο καλλιτεχνικές φύσεις. Γιατί είμαστε του φουαγκρά και της μπριζόλας. Αν πρέπει να τα λέμε και να τα διευκρινίζουμε σε ειδήσεις τώρα δηλαδή. Ναι. Πάμε. Οκ. Okay. Έτσι τα νεύρα της. Φοιτήτριες ψάχνουν σε site ηλικιωμένους για να τους πληρώσουν το πανεπιστήμιο. Ένα νέο είδος διαδικτυακής γνωριμίας γίνεται όλο και περισσότερο γνωστό ανά τον κόσμο. Πρόκειται για τα site όπου φοιτητρίες με οικονομικά προβλήματα γνωρίζουν ευκατάστατους ηλικιωμένους, όπως αναφέρει η καναδική ραδιοτηλεόραση. Σκοπός των γνωριμιών φέρεται να είναι η έβριση συντρόφων που διατίθεται να καλύψουν τα πανεπιστημιακά έξοδα των φοιτητριών. Ένας από τους σχετικούς ιστότοπους υπό την επωνυμία Sugar Daddy, που ισχυρίζεται ότι είναι ο δημοφιλέστερος στο Καναδά με 130.000 μέλη. Περιλαμβάνει φοιτήτριες ή απόφοιτες, οι οποίες φέρονται να προσπαθούν να αποπληρώσουν τα πανεπιστημιακά τους χρέη. Στο ρεπορτάζ της CBC, οι φοιτήτριες δηλώνουν ότι προτιμούν να βιώνουν με ηλικιωμένους οικονομικά ανεξάρτητα άντρες, υπό τον όρο ότι θα τους αρέσει η παρέα τους και θα τις ενισχύσουν οικονομικά. Οι φοιτήτριες αυτές που το κάνουν να είναι της νοσηλευτικής. Δεν ξέρω. Για να πιάσει τόπο τουλάχιστον. Μπορεί να είναι. Δεν ξέρω καθόλου. Επίτηδες δεν χάλασε! Επίτηδες το έκανα. Θα σπάσεις την τραπεζαρία μας. Θα σπάσω αυτά που πήγα. Οκ, λοιπόν, και πάλι είναι 2-1. Θα διαβάσω όμως την είδηση γιατί είμαι καλό παιδί, πάνω απ' όλα. Μπέρδεψε το πιλωτήριο με την τουαλέτα και προκάλεσε συναγερμό για αεροπειρατεία. Ένας Αυστραλός επιβάτης μπέρδεψε την πόρτα του πιλωτηρίου με τις τουαλέτες, προκαλώντας έτσι συναγερμό για αεροπειρατεία σε χθεσινή πτήση της Virgin Australia. Ο Ματ Λόκλεϊ κατέθεσε στην αστυνομία του Μπαλί μετά τη σύλληψή του ότι χτύπαγε την πόρτα του πιλωτηρίου, θεωρώντας ότι είναι της τουαλέτας για μια τελευταία επίσκεψη προτού προσγειωθεί το Boeing 737. Όμως η πόρτα ανήκε στο κόκπιτ και έτσι ο πιλότος Νίλ Τόμας τον πέταξε έξω με τις κλωτσιές. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τι κάναμε στο βάθος κήπος. Ναι, πήγαμε, βγάλαμε τα παπούτσια μας. Εγώ έμεινα με τις κάλτσες. Παιδιά, με το που έβγαλε το παπούτσι τη η Φωτεινή, έφυγε όλος ο κόσμος έντρομος έξω. Έλα τώρα, σταμάτα, μην λες ψέματα. Όχι, όχι, όχι. Έχει ναι, την καλύτερη πήρω. Γαλλική φινέτσα πατούσας σε άνθρωπο. Ότι την έχω, την έχω. Πάμε να δούμε τι έγινε λοιπόν στο One Day Without Shoes.